Καλή χρονιά! Ξέρω είναι ήδη Μάρτιος, αλλά για το 2020 είναι το πρώτο μας επεισόδιο, οπότε αυτό. Είμαι ο Πέντραμ και μαζί θα δούμε τα πάντα για VFX και filmmaking. Μάθαμε λοιπόν τα βασικά για την επεξεργασία. Import, Edit, Color, Export. Τα δύο τελευταία πράγματα που έχουμε να μάθουμε για να ολοκληρώσουμε τις basic γνώσεις μας πάνω στο editing είναι τα εξής. Effects και Transitions. Δεν θα δούμε και τα δύο στο ίδιο επεισόδιο, οπότε σήμερα θα ασχοληθούμε αποκλειστικά με τα Video Effects ή αλλιώς Filters ή αλλιώς Video Filters ή αλλιώς Effect Filters. Αυτά. Τι είναι λοιπόν τα video effects? Με λίγα λόγια, είναι διάφορα φίλτρα που μπορούμε να προσθέσουμε στα clip μας, τα οποία αλλάζουν την εικόνα μας με διάφορους τρόπους και όχι μόνο χρωματικά. Χρησιμοποιείται σε διαφημιστικά για να μαλακώνουμε τα δέρματα των ηθοποιών, σε μουσικά video clip για να προσθέτουμε style, σε YouTube εκπομπές και εννοείται και σε ταινίες με αμέτρητους τρόπους. Πάμε όμως να δούμε μερικά παραδείγματα στο Premiere. Πάμε. Ξέρω. Ανοίγουμε το Premiere και αφού έχουμε κάνει Edit και Color Correction, περνάμε στα FA. Εδώ αριστερά που έχει τα panel με Project, Media, Browser, Libraries, Info και Effects, πηγαίνουμε στα Effects. Το καινούργιο παραθυράκι που μας ανοίγει έχει διάφορα drop-down menus. Για την ώρα θα ασχοληθούμε μόνο με αυτό που λέει Video Effects. Το πατάμε και μας ανοίγουν διάφορες υποκατηγορίες, η κάθε μία με διάφορα FA μέσα. Λογικά στο δικό σας υπολογιστή δεν θα έχετε τόσο πολλές επιλογές, αλλά θα επανέλθουμε σε αυτό αργότερα. Κλικάρω το φάκελο που λέει Distort, το οποίο σημαίνει διαστρέβλωση, δηλαδή διαστρέβλωση της εικόνας μας. Διαλέγω το Turbulent Displace, το οποίο μας κάνει διάφορα κυματάκια στην εικόνα και το κάνω drag and drop στο πρώτο μου clip. Τώρα μπορούμε να δούμε τι αλλαγές έχει κάνει στην εικόνα. Ανάλογα τον υπολογιστή σας μπορεί να αργήσει λίγο να εμφανιστεί το effect. Επιλέγοντας το clip σας, αριστερά ανοίγουν τα effect controls. Εκεί μπορεί να δείτε κάθε effect που έχετε χρησιμοποιήσει στο κάθε clip και να παίξετε με τις ρυθμίσεις. Οι ρυθμίσεις αποτελούνται από διάφορες μεταβλητές, κάποιες με drop down menu και κάποιες με αριθμούς. Πολλά effect πάνω-πάνω έχουν ένα scroll down menu για presets, δηλαδή έτοιμα settings. Παίξτε λίγο με όλες τις ρυθμίσεις δεξιά-αριστερά μέχρι να βρείτε κάτι που να σας αρέσει και αν θέλετε να μηδενίσετε κάποια μεταβλητή ή κλικάρετε πάνω και πατάτε 0 ή πατάτε το βελάκι δεξιά. Για να μεταφέρετε αυτό το εφέ κρατώντας τις ρυθμίσεις που κάνατε σε άλλο κλιπάκι, το επιλέγετε και πατάτε Ctrl C, δηλαδή copy. Πηγαίνετε στο δεύτερο κλιπάκι, το επιλέγετε και πατάτε Ctrl V, δηλαδή paste. Για να αφαιρέσετε κάποιο από τα εφέ, ας πούμε στο πρώτο κλιπάκι, επιλέγουμε το πρώτο κλιπάκι, πάμε στο Effect Panel, κλικάρουμε το εφέ και πατάμε Delete. Επαναλαμβάνουμε ακριβώς το ίδιο και για το δεύτερο clip και πάμε να δοκιμάσουμε ένα δεύτερο εφεδάκι. Στο Image Control έχει κάποια φίλτρα που επηρεάζουν το χρώμα. Διαλέγω το Color Pass, drag drop πάνω στο κλιπάκι μας, παίρνω το Color Selector και επιλέγω το χρώμα του δέρματος του μοντέλου. Με αυτόν τον τρόπο αυτό το φίλτρο εξαφανίζει όλα τα άλλα τα χρώματα πέρα από αυτό. Αυξάνοντας το sensitivity, επιτρέπουμε στο φίλτρο να επιλέξει όλο και περισσότερα χρώματα κοντά σε αυτό που διαλέξαμε. Ας δούμε τώρα τι μπορούμε να κάνουμε συνδυάζοντας δύο φίλτρα. Κατεβαίνουμε πάλι στη λίστα μας, πηγαίνω στο Generate, το οποίο Generate δημιουργεί συνήθως χρώματα και σχήματα στην εικόνα μας και κάνω drag drop κατευθείαν εδώ στο effect panel. Ξέρω το αποτέλεσμα μπορεί να φαίνεται λίγο extreme, αλλά γενικά αυτό το φιλτράκι έχει πάρα πολλές χρήσεις. Παίρνω το color picker και επιλέγω τον beige του ουρανού. Παίζω λίγο με το tolerance, το οποίο είναι παρόμοιο με το sensitivity, μέχρι να βρω κάτι που μου αρέσει. Και εδώ να σημειώσουμε ότι η σειρά με την οποία είναι τοποθετημένα τα φίλτρα μέσα σε κάθε κλιπάκι παίζει μεγάλο ρόλο. Κάθε καινούργιο φίλτρο επεξεργάζεται την εικόνα όπως είναι με το προηγούμενο φίλτρο. Οπότε αν αλλάξουμε τη σειρά τους, αλλάζουμε και το τελικό εφέ. Αφού τα βάλω πάλι σε σωστή σειρά, παίζω λίγο ακόμα με το tolerance και κάπου εδώ είμαι εντάξει. Για να μεταφέρω και τα δύο φίλτρα στο άλλο κλιπάκι μας, τα κλικάρω με σειρά κρατώντας το Ctrl πατημένο, πατάω Ctrl C για copy, επιλέγω το δεύτερο κλιπάκι και πατάω Ctrl V για paste. Το τελευταίο κλιπάκι για σήμερα είναι το adjustment layer. Πηγαίνουμε στο project panel, δεξί κλικ στο κενό, new item adjustment layer, παίρνουμε το adjustment layer, drag and drop στην timeline πάνω από τα κλιπάκια, λογικά θα χρειαστεί να το μεγαλώσετε. Πηγαίνουμε πίσω στο effect panel, εδώ πάνω μπορούμε να κάνουμε set κάποιο συγκεκριμένο εφέ, επιλέγω το invert, το οποίο μας αντιστρέφει φωτεινότητες και χρώματα στην εικόνα και drag and drop μέσα στο adjustment layer. Και αυτό τώρα έχει εφαρμοστεί και στα δύο κλιπάκια ταυτόχρονα πάνω από τα εφέ τους. Αυτό ήτανε. Τόσο απλό. Γενικά το κόλπο με τα εφέ, όπως και σε όλα τα άλλα πράγματα, είναι ο πειραματισμός. Και αν η μνήμη σας δεν είναι ότι καλύτερο, μπορεί να σημειώνετε σε μπλοκάκι ποια εφέ σας αρέσουν, για τι σκοπό, για μελλοντικά project. Πειραματιστείτε με τις ρυθμίσεις και συνδυασμούς από εφέ για να πετύχετε δικά σας unique στυλιζαρισμένα αποτελέσματα. Κάπου εδώ θα ήθελα να προσθέσω την εξής πληροφορία. Τα video effects που βλέπετε αυτή τη στιγμή στο πρόγραμμά σας προφανώς και δεν είναι όλα τα εφέ που υπάρχουν. Τα λεγόμενα plugins είναι επιπλέον εφέ που μπορεί να κατεβάσετε. Υπάρχουν free, υπάρχουν πληρωμής και υπάρχουν και κάποια πακέτα plugins τα οποία είναι με μηνιαία συνδρομή. Και ετήσια συνδρομή. Γενικά με συνδρομή. Μελλοντικά θα υπάρξει και επεισόδιο που θα σας δείξω τα top free και top paid plugins τα οποία χρησιμοποιώ και εγώ σε πολλά project μου. Και αυτό ήταν, πάει για αυτό το επεισόδιο. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια, ερωτήσεις, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο θέλετε. Subscribe, like, share, καμπανάκι με ό,τι σειρά προτιμάτε και καλό κάψιμο.